Καταπέλτη για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ήταν ο Ιωάννη Αγγελή, δεύτερη μέρα κατάθεσή του στην Προανακριτική Επιτροπή τη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτη. Υποστήριξε ότι ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη ανησυχεί, διότι ξέρει τι έχει κάνει. Με τον Παπαγγελόπουλο είχαμε αποφιλικέ ω ουδέτερε σχέσει. Τον έβλεπα στο γραφείο του, πίναμε καφέ. Τον είχα επισκεφτεί και ω Υπουργό. Είχα και γραφείο στο Υπουργείο Δικαιοσύνη γιατί ήμουν υπεύθυνο για τα πληροφοριακά συστήματα. Σε ερώτηση του βουλευτή τη Νέα Στανάσι Θανάση Πλεύρη, γιατί ο κύριο Παπαγγελόπουλο και εναντίον του, ο κύριο Αγγελή είπε. Είναι ευνόητο. Όταν δεν μπορεί να χτυπήσει το γάιδαρο, χτυπά το σαμάρι. Για το λογαριασμό από την Ελβετία πολιτικού προσώπου που τροφοδοτούσε τι σπουδέ του γιού του στη Βοστόνη, ο κύριο Αγγελή φέρεται να είπε. Τα σχετικά με το λογαριασμό πολιτικού προσώπου τα γνώριζε του Λουπάκη. Δεν έπεσε εξ ουρανού. Οι Αμερικανοί στη Βιέννη είπαν πω το σπίτι του γιού του πολιτικού είναι νοικιαζόμενο και πληρώνει χρήματα κάθε μήνα. Αυτόν τον λογαριασμό δεν τον ερεύνησαν ποτέ οι ελληνικέ αρχέ. Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτό ο λογαριασμό. Για την εμπλοκή <συσχελίδη> των του ονόματο του Αντώνη Σαμαράου, αντισαγγελέα του Αριού Πάγου και πρώην εποπτή τη Αγγελία Διαφθορά, επανέλαβε τι καταγγελίε του για την εισαγγελέα Διαφθορά Ελένη Του Λουπάκη και τι άστοχε ενέργειέ τη στην υπόθεση. Μου είπε ότι κάποιο μπήκε μέσα στο μαξί μου με μία βαλίτσα και άρα πρέπει να τα πήρε. Και μόνο με αυτό θα τον κατηγορήσει, τη είπα. Δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία. Και εκείνη μου απάντησε. Για μένα είναι αρκετά. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Ο κύριο Αγγελή αναφέρθηκε και στην έρευνα του FBI. Με επιμονή προσωπικά ζήτησα να μου δώσει τα έγγραφα με τι Αμερικανικέ Αρχέ. Δεν μου τα έδωσε όλα. Υπάρχει έγγραφο, από όσο θυμάμαι, που εγώ διάβασα ότι οι Αμερικάνοι απαντούν πω ουδεμία εμπλοκή υπάρχει από πολιτικό πρόσωπο. Εμπλοκή αναφέρουν τα έγγραφα μόνο για γιατρού. Η κατάθεση του κύριου Αγγελή συνεχίζεται.